Και επειδή ακριβώς αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή των σχέσεων εξουσίας, όπως διαμορφώθηκε και των σχέσεων εκμετάλλευσης στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό ολόκληρο το σύστημα μαύρης προπαγάνδας όπως διαμορφωθεί πρέπει να μαθήσει και να αφήσει κυρίως το θύμα αυτό των σχέσεων ότι το να διεκδικήσει την ανατροπή του, αλλά και να διεκδικήσει το να φύγει από τον μπουντρούμι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να το συμβεί. Ενώ το να επιτρέπει να τον λαιλατούν, να τον αφήνουν χωρίς δουλειά, να σκοτώνουν τη νέα γενιά ή να την εκδιώκουν από αυτή τη χώρα, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Ενώ το να διεκδικήσει την ελευθερία σου, και να πεις ότι εμένα μου αρκεί να δουλεύω και να ελέγχω τους όρους και το αποτέλεσμα της δουλειάς μου. Και τότε ούτε πείνα, ούτε πρόβλημα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα στην ανθρώπινη ιστορία όπου να υπήρξε η δυνατότητα να ελέγχει τους όρους και το αποτέλεσμα της δουλειάς, ένα λαό να το πούμε έτσι, και να υπήρξε πρόβλημα μιας καταστροφής ή οτιδήποτε τώρα. Αυτά, επειδή μας έχουν στηρίξει και αυτό που λέμε το πολύτιμο αγαθό της παιδείας, είναι εύκολο να μας το πλασάρουμε. Συν τον παρασυντισμό που είναι διάκητο στην ελληνική κοινωνία. Και φτάσαμε στο σημείο, σε τούτη εδώ τη χώρα, που βεβαίως η μεγάλη, να το πούμε έτσι, τη θέλουν νοσικό παιδογονία, να μας πείθουν εμάς, ή από το να μας πείθουν, ότι είμαστε παράσιτα και η χώρα ψωροκόστενα. Και εφόσον είμαστε παράσιτα, χρειαζόμαστε τον κυρία Μέρκελ και τον βούρδουλά της, για να μάθουμε να δουλεύουμε, και να μάθουμε να δουλεύουμε με όρους χειρότερους από ό,τι ήταν την εποχή της γερμανικής αυτοκρατορίας του Τιμπουκτού ή Τανζανίας. Και το αποδεχόμαστε μας. Γιατί αυτούς ψηφίζουμε.